αυτό. Απ' τη σκοπιά που ένα χρόνο τώρα την έχω για κρεβάτι. Ψηλά, εδώ, στον ατριδόν της στέγης σαν σκυλή. Ξέρω, τις νύχτες τα άστρα στείνουν στον ουρανό συμβούλιο και αρχηγοί του συλλαμβροί αστέρες που ξέφορα φεγκοβολούν μες στο στερέωμα και φέρνουν το καλοκαίρι και το χειμώνα καθώς ανατέλουν και σβήνουν στη δύση. Και περιμένω τώρα το σήμα της φωτιάς, το ξύπνημα της φλόγας να φέρει νέα, το μήνυμα πως έπεσε η Τρία. Γιατί έτσι το θέλει η καρδιά μιας γυναίκας που περιμένει και κάνει σχέδια σαν να είναι άνδρας. Όταν όμως τις νύχτες πλαγιάζω και μου σκεύει η δροσιά το ταλέπορο στρώμα μου, ούτε ένα όνειρο δεν με επισκέφτεται, γιατί στέκει στο πλάι μου ο φόβος. Τρομάζει τον ύπνο να μην κλείσω τα μάτια ούτε στιγμή. Και όταν είμαι έτοιμος να τραγουδήσω ή σιγομουρμουρίζω κάποιο σκοπό και πιάνω το τραγούδι λες και είναι φάρμακο να με γλιτώσει από την ίστα, τότε κλαίω και στενάζω για αυτού του παλατιού τη δυστυχία. 10 χρόνια. 10 χρόνια πέρασαν από όταν του Δουλειάδου ο Μέγας Αντίδικος τα παιδιά του Ατρέα, ο Αγαμέμνων και ο Μενέλαος ο βασιλιάς, πανίσχυρο ζεύγος, τιμημένο από το Δία με θρόνους και σκύπτρα διπλά, 1000 καράβια αντίτικο στόλο ξεσήκωσαν από τούτη τη χώρα. Στρατιά ετοιμοπόλεμη. Η οργή τους ξεχύριζε, ούρλιαζε μέσα στο στήθος τους. Πόλεμος! 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 Σαν την παετή που ψηλά από τη φωλιά τους πορφάνεψε κόβουνε κύκλους και αγριεμένα χτυπούν σαν κουπιά τις περούγες. Με πόνο πρωτόγνωρο για τα μικρά τους που χάθηκαν αφύλακτα. Μα ο Θεός εκεί επάνω, ο Απόλλωνας ίσως, ο Ζεύ ή ο Πάγας, ακούει τα πουλάκια ξεσπιτωμένα να κλαίνε γοερά, να φρυνούν, να στριγκλίζουν, και έστω κι αργά στέλνει την ερημία στους παραβάτες και τιμωρεί. Έτσι στέλνει και ο ξένιος Παντοκράτορας Δίας ενάντια στον Πάρη τα παιδιά του Ατρέα. Πες μας ό,τι μπορείς και ό,τι επιτρέπεται. Και γιάτρεψέ μας από το φόβο που τώρα κάποτε στρέφει το νου μας στο κακό. Κι άλλοτε απ' τις θυσίες σου φουντώνει πάλι η σπίδα της ελπίδας και νικάει την έγνοια της λύπης που αχόρταγα μου ροκανίζει την ψυχή. Τα είδανε όλοι. Βοσκούσαν λέμαργα μέσα από τα σπλάκνα μιας λαγουδίνας τα μωρά της τα αγέννητα προτού προλάβουνε να βγουν στο φως. Μακριά από μας το κακό. Το καλό ας νικήσει! Και τότε ο μάντης του στρατού με προσοχή κοιτάζει δύο οι γη του Ατρέα διπλός και ο θυμός. Κατάλαβε, της εκστρατείας οι αρχηγοί ήταν που σπάραζαν τις λαγουδίνες στα μικρά και εξήγησε τον Ιωλό και είπε: το στράτευμα που τώρα ξεκινά μια μέρα θα κυριεύσει την πόλη του Πριάμου και όλα τα πλούτη που όφωνα πληθαίνουν μέσα στους πύργους του βάναυσα η μοίρα θα του τα αρπάξει. Τα τρυφερά της χρόνια σαν τίποτα τα μέτρησαν οι δικαστές της που δίψαγαν για πόλεμο και ο ίδιος ο πατέρας διέταξε τους δούλους μετά τις δεήσεις σαν το κατσίκι να την πάρουν σηκωτή και αλίπητα σωσμένη μες στα πέπλα να τη βαστάνε μπρούμητα πάνω στο βωμό και να φημώσουν σφιχτά το ωραίο της στόμα μην τύχει και εξτομίσει για το παλάτι του Κατάρα. Κι αν αυτή από τη βία των Γαλινών με την οργή πνιγμένη, καθώς το κροκοτό της φόρεμα χυνότανε στο πάτωμα, τόξευε με το βλέμμα της τους δίμιους έναν έναν. Ήρθα σε σένα την τεμνήστρα με σεβασμό και με τιμή στην εξουσία σου. Άλλωστε οφείλουμε όταν ο άνδρας λείπει και ο θρόνος ερημώσει, του άρχοντα να τιμάμε τη γυναίκα. Και εσύ, αν άκουσες κάτι καλό ή αν θυσιάζεις με την ελπίδα μόνο να φτάσουν τα ευχάριστα, εγώ θα σε ακούσω με όλη μου την καρδιά. Και αν δεν θες να πεις, δεν σε κατηγορώ. Η
Καλημέρα, από το πρωί φαίνεται που λέει και η παροιμία. Μακάρι. Θα ακούσεις τέτοια νέα χαρμόσυνα που ξεπερνάμε κάθε ελπίδα. Οι Αργοί πήρανε την πόλη του Πριάμου. Τι λες, είπες. Απίστευτο που φαίνεται, δεν το άκουσα καλά. Η Τρία ανήκει στους Αχαιούς. Τώρα μιλάω καθαρά. Ξυπνάει μέσα μου η χαρά. Μου φέρνει δάκρυα. Χάρηκε, το μαρτυρούν τα μάτια σου. Είναι σίγουρο, αποδείξεις υπάρχουν. Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Αν ο Θεός δεν μου έστησε παγίδα. Όνειρο είδες. Σου έμοιασε αληθινό και τούτο της αξία. Δεν εμπιστεύομαι όσα βλέπει το μυαλό όταν κοιμάται.